Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε αναγκή και στο δικό σας το κανάλι. Έχουμε αρκετές αναζωπηρώσεις τα τελευταία έτσι κανένα μια ώρα. Ευτυχώς αντιμετωπίζονται καλά. Η σημαντικότερη ήταν αυτή που είναι στην περιοχή του Κούρταλη. Είναι σε εξέλιξη αυτή η αναζωπηρώση, αλλά και τα φοιτητικά μέσα την έχουν καθιδώσει προς το παρόν. Έχουμε το άλλο μέτωπο προς τα Καννάβια, το οποίο όπως έχουμε πει υπάρχουν αρκετές δυνάμεις και τα φοιτητικά μέσα μάχονται στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά σε κίνδυνο χωριών, το έχουμε ξεπεράσει το χθεσινό. Αυτή τη στιγμή είναι απομακρυσμένος ο κίνδυνος. Και αν μπορεί να γίνει μια εκτίμηση, κύριε Χρήστου, προς τα που οδεύουμε και αν μπορούμε εντός κατά τη διάρκεια της ημέρας πρώτα ο Θεός, να πούμε ότι την έχουμε υπό μερικό έλεγχο τουλάχιστον. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε για μερικό έλεγχο. Είμαστε όμως αισιόδοξοι. Αυτό λέμε όλοι εδώ στο συντονιστικό κέντρο. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Ελπίζουμε ο αέρας, παρόλο που φυσάει κάπως τώρα, να μην μας ανατρέψει τους όλους σχεδιασμούς. Κύριε Χρήστου, επειδή είχαμε ακούσει προηγουμένως και για τους εθελοντές ότι αναλαμβάνουν τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, προχωρούμε με τη δημιουργία τέτοιων ζωνών για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Οι εθελοντές δεν τους χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζωνές. Δεν είναι δουλειά τους και ούτε είναι εκπαιδευμένοι για τέτοια πράγματα. Οι εθελοντές όσους χρησιμοποιούμε είναι πολύ χρήσιμοι στο να αναπτύξουμε γραμμές που ξεκινούν από τα πυροσβεστικά οχήματα, να μας μεταφέρουν λάστιχα, να φτάσουμε στα μέτωπα για να καταπρώσουμε... Κύριε Χρήστο, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας. Το πρωί ακούγαμε ότι όντως οι εθελοντές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς πώς το ακούτε. Εγώ αυτό που σας καταλαβαίνω και το ξέρω πολύ καλά, γιατί εγώ χειρίζομαι αυτό το θέμα. Μάλιστα. Οι εθελοντές μας βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, στο να αναπτύξουμε αυτές τις γραμμές από τα πυροσβεστικά μας οχήματα μέχρι και ένα χιλιόμετρο σε βαθιές χαράδρες, σε κατηφόρες, σε πυκνές συστάδες, για να μπορέσουμε να σβήσουμε απομακρυσμένες εστίες της Καϊάς. Μάλιστα. Και πότε θα γίνει η επόμενη επανεκτίμηση της κατάστασης για αναδιανομή δυνάμεων, κύριε Χριστού? Ναι, αυτό που έχουμε πει, εντάξει, οι δυνάμεις των υπηρεσιών εναντάσσονται συνεχώς κάποιες ώρες, ας πούμε, για κάθε 8 ώρες ή κάθε 10 ώρες. Γι' αυτό και από τους εθελοντές, τους οποίους τους συντονίζουμε μέσα από τον Επίτροπο Εθελοντισμού, θα γίνει μια αλλαγή για τους εθελοντές αργότερα το απόγευμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή δουλειά εκεί πάνω. Πάμε στον Επίτροπο Εθελοντισμού τώρα να μας πει τι